Τα πάνω κάτω έφεραν χθες την πτήση με την οποία ταξίδευαν από το Μάντσεστερ για το Ηράκλειο, μάνα και κόρη 55 και 24 ετών αντίστοιχα, που πιθανότατα έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, επεφύλαξαν μια περιπετειώδη πτήση για τους συνεπιβάτες τους και τα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ άρχισαν να τσακώνονται έντονα και να χειροδικούν μεταξύ τους, αγνοώντας τις οδηγίες του πληρώματος να επανέλθουν στην τάξη. Τσακωθήκανε δύο γυναίκες μέσα στο αεροπλάνο. Πλακωθήκαν μεταξύ τους, δεν ακούγαν το πλήρωμα. Υποψιάζουμε, γιατί δεν το ξέρω ακριβώς το περιστατικό, ότι θα ήταν κάτω από την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Αν ήταν από πριν μπουν στο αεροπλάνο, κακώς τους αφήσαν οι Εγγλίες και μπήκαν στο αεροπλάνο. Αν ήταν σε κατάσταση μέθης ή άλλης κατάστασης. Αν γίναν μέσα στο αεροπλάνο, πάλι κακώς το πλήρωμα τους τροφοδοτούσε με αλκοόλ, αν τυχόν τους τροφοδοτούσε. Μάλιστα, από τον καυγά των δύο γυναικών που είχαν μαζί τους και ένα παιδί μόλις 1,5 έτους, δεν γλίτωσε κι ένας από τους επιβάτες του αεροσκάφους, στον οποίο επιτέθηκαν χτυπώντας τον. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται, έγινε φασαρία. Καμιά φορά γίνονται και φασαρίες ενδοοικογενειακές μέσα σε ένα αεροπλάνο. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν είναι πάντα η μέθη που μπορεί να δημιουργήσει. Άλλες φορές μπορεί να είναι και στυλ χουλιγκανισμού. Έτσι, ο ένας με τον άλλον πλακώνεται και τσακώνεται. Και ενώ η πτήση συνεχιζόταν κανονικά, με το σύνολο των επιβατών να έχει αναστατωθεί και το πλήρωμα να προσπαθεί να επαναφέρει σε ηρεμία την κατάσταση, αστυνομικοί ήδη είχαν φτάσει στο αεροδρόμιο κατά την άφιξη του αεροσκάφους, προκειμένου να συλλάβουν τις δύο γυναίκες. Η 24χρονη, μάλιστα, θέλοντας να αποφύγει τους αστυνομικούς, άρχισε να τρέχει με το μωρό στα χέρια στην πίστα του αεροδρομίου, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε, δαγκώνοντας τον αστυνομικό που τη συνέλαβε. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει και άμεση απέλαση σε κάποιον ο οποίος έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, οι ποινές να κάνεις φασαρία μέσα σε ένα αεροπλάνο είναι γιατί παρακολουθείς τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Θα το συνιστούσα να είναι πολύ εγκρατής. Διότι αν πάνε και για άλλους λόγους μέσα, μπορεί να μείνουν κάποια χρονάκια στη φυλακή. Για περιστατικά που σημειώνονται όχι σπάνια, εντός των αεροσκαφών, έκανε λόγο ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου, ο οποίος διευκρίνησε πως οι έλεγχοι στα αεροδρόμια πριν τις πτήσεις θα πρέπει να είναι αυστηροί, αν και η κατανάλωση αλκοόλ που έχουν προμηθευτεί λίγο πριν από την πτήση είναι μια συνηθέστατη πρακτική για τους ταξιδιώτες, κυρίως του εξωτερικού. Επειδή η κατάσταση, αν δεν ακολουθούν τις διαδικασίες, μπορεί να γίνει και επικίνδυνη, ενημερώνει ο πιλότος μέσω του πύργου ελέγχου τον αερολιμενικό έλεγχο και ο αερολιμενικός έλεγχος ενημερώνει την αστυνομία και γίνονται τα δέοντα. Με τον κυβερνήτη του αεροσκάφους πάντως να έχει τον πρώτο λόγο για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο περιστατικό, η νομική πραγματικότητα λέει ότι τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε φυλάκιση.